Για μία ακόμα φορά, οι Έλληνες καταναλωτές αναγκάζονται να προσαρμόσουν τις αγοραστικές τους συνήθειες στην πίεση που δέχεται το εισόδημά τους. Με τον πληθωρισμό να συνεχίζει σε υψηλά επίπεδα, το 62% των Ελλήνων παραδέχεται ότι η αγοραστική του δύναμη έχει μειωθεί σημαντικά, όπως καταγράφηκε σε έρευνα της Focus Bar που παρουσιάστηκε στο πρώτο ελληνικό e-commerce summit. Αλλάζουν οι προτεραιότητες στα έξοδα, στις δαπάνες του νοικοκυριού και υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναζήτηση προσφορών, ας πούμε ένα είναι ένα δώρο ή 30% έκπτωση ή στο ένα προϊόν παίρνεις και ένα μικρό μπουκάλι δώρο. Εναλλακτικές, ψάχνουν πολύ εναλλακτικές για το ίδιο πράγμα, ψάχνουν πολύ προτού ψωνίσουν τελικά. Εκτός από τις παραδοσιακές συνήθειες της αναζήτησης προσφορών εκπτώσεων και προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, οι Έλληνες καταναλωτές, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές, αξιοποιούν πλέον και την τεχνολογία, τις ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Εκεί η έρευνα αγοράς που παλαιότερα απαιτούσε εβδομάδες ή και μήνες, τώρα γίνεται μέσα σε λίγα λεπτά. Πλέον το 70% των καταναλωτών αγοράζει με βασικό κριτήριο την τιμή. Αυτό πριν το COVID ήταν στο 40% μόνο. Άρα εφόσον το 70% των καταναλωτών αγοράζει προϊόντα με βάση την τιμή, τότε το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι σίγουρα μία από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη του επιλογή, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, τα προϊόντα τα οποία αγοράζονται μέσα από το ψηφιακό κανάλι έχουν χαμηλότερα κόστη επιβάρησης, άρα συνήθως τα βρίσκουμε και πιο φθηνά. Παράλληλα γνωρίζει άνθηση το εμπόριο των μεταχειρισμένων, κυρίως στις κατηγορίες των ηλεκτρονικών ειδών και των προϊόντων τεχνολογίας. Παρατηρούμε μια στροφή ειδικά στον τομέα των smartphones και laptops. Ο καταναλωτής να είναι τεθειμένος να πάρει μια συσκευή δεύτερης χρήσης, αν θέλετε, πιστοποιημένη όμως, θέλει να νιώθει ότι έχει την ασφάλεια και την εγγύηση για να αγοράσει, σε καλύτερη τιμή. Όπως καταγράφουν οι σχετικές έρευνες, ζητούμενο για τους καταναλωτές είναι να νιώθουν ότι έχουν κάνει μια έξυπνη αγορά. Η πίστη σε συγκεκριμένα καταστήματα και μάρκες ανήκει στο παρελθόν. Οι καταναλωτές θα καταλήξουν σε μια επιλογή, ακόμα και αν η διαφορά στην τιμή είναι μόλις 1 ευρώ.